Δίνουμε το λόγο τώρα για την τριτολογία του στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ να πω ότι η σημερινή συνεδρίαση είχε ενδιαφέρον, διότι από τις τοποθετήσεις όλων νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν θα διαπίστωσαν ποιες είναι οι πραγματικές ιδεολογικές και βαθιές πολιτικές διαφορές, αλλά κυρίως πως έχει μεγάλη σημασία κανείς όταν αντιπαρατίθεται σε ιδέες αλλά και σε απόψεις να μην έχει εχθρό την πραγματικότητα και κυρίως να λογαριάζει τους αριθμούς και τα στοιχεία και τα δεδομένα. Η χώρα πράγματι βρίσκεται απέναντι σε δύο σημαντικές κρίσεις, τις δύο από τις τρεις που παραλλήλως πλήττουν σήμερα την Ευρώπη. Και είναι ίσως εξαιρετικά ασυνήθιστο το γεγονός μια χώρα να βρίσκεται στο επίκεντρο δύο παράλληλων κρίσεων, της οικονομικής και της προσφυγικής. Και όλη η προσπάθεια η οποία γίνεται μέσα σε αντίξωες συνθήκες γίνεται προκειμένου η χώρα να μετατραπεί από μέρος της κρίσης σε μέρος της λύσης. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι το μήνυμα που τελικά θα μείνει από τη σημερινή συνεδρίαση είναι ότι η χώρα βρίσκεται στην κατεύθυνση της εξόδου από την οικονομική κρίση, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης και ταυτόχρονα ότι η χώρα δεν έχει σχέση με την κρίση ασφάλειας που κυρίως μαστίζει το κέντρο της Ευρώπης εξαιτίας του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε μια συνολικά αποσταθεροποιημένη περιοχή και εξαιτίας του γεγονότος ότι η τρομοκρατία παίρνει τη μορφή ενός νέου ολοκληρωτισμού, ιδίως όταν αυτή παίρνει το μανδύα της, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Έγινε όμως σήμερα και μια προσπάθεια από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από την αγρά ψήφων, την άγρα ψήφων και την ασχολία, την υποστήριξη της ακραίας δεξιάς ατζέντας, έγινε και μια προσπάθεια ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασχοληθεί για άλλη μια φορά και με την υποστήριξη κάποιων άλλων ακραίων, των ακραίων στη διαπραγμάτευση. Μας είπε ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα. Άραγε ο κ. Σαμαράς όλο το προηγούμενο διάστημα που μιλούσε αποκλειστικά και μόνο για το success story των πρωτογενών πλεονασμάτων που δεν ήρθαν τελικά, που δεν τα είδαμε. Είδαμε μονάχα τα μέτρα ύψους 63 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη λαϊλασία του ΑΕΠ, αλλά δεν τα είδαμε αυτά τα πλεονάσματα. Σήμερα λοιπόν κατέριψε αυτή την αντίληψη ο κ. Μητσοτάκης. Ίσως είναι το μόνο πράγμα στο οποίο έχει διαφοροποιηθεί από τον κ. Σαμαρά όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα. Όμως, εγώ θα ήθελα όχι τόσο να απαντήσω στην τριτολογία μου στον κ. Μητσοτάκη, ούτε και να μπω σε μια διαδικασία που πιστεύω ότι δεν βοηθάει το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Δηλαδή, ήρθε εδώ και αφιέρωσε 10 λεπτά από τη δευτερομιλία του για να ασχοληθεί με την εσωτερική δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και με τη δυνατότητα μέσα στα κόμματα να υπάρχουν απόψεις και αυτές τις απόψεις να τις καταγράφουν. Ίσως, κύριε Μητσοτάκη, αυτή να είναι και η διαφορά μας. Εμείς πιστεύουμε και στην δημοκρατία και στην εσωτερική δημοκρατία. Εσείς χθες μόλις διαγράψατε το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός σας και όλη την οργάνωση νεολαίας του κόμματός σας, επειδή τα αποτελέσματα στο συνέδριο ήταν διαφορετικά από αυτά τα οποία επιθυμούσατε. Ας κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς πάντως θα επιμείνουμε στην ανάγκη για την ενίσχυση και της εσωκομματικής δημοκρατίας, αλλά και της δημοκρατίας στην ουσία της. Και πιστεύω ότι η ουσία της δημοκρατίας, πεμπτουσία της δημοκρατίας βεβαίως, είναι και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και βεβαίως του δικαιώματος των πολιτών, μεταξύ των άλλων, στην ασφάλεια. Θέλω να πω μονάχα ότι τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα, παρά τις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης πέρυσι σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα,
Δεν είναι τυχαία. Οφείλονται κυρίως σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι βεβαίως η αύξηση του τουρισμού. Ο δεύτερος είναι όμως το γεγονός ότι τότε πήραμε μια απόφαση που, όπως και τώρα που καταθέσαμε νομοσχέδια με τη δική μας φραγίδα στο Κοινοβούλιο, σπεύσατε να πείτε μονομερής ενέργεια, ψηφίσαμε τις 100 δόσεις. Είχατε πει και τότε μονομερής ενέργεια. Και αυτές οι 100 δόσεις όχι μόνο δώσανε μια ανάσα στην χυμαζόμενη αγορά και στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, σε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά δώσαν και έσοδα στα ταμεία. Και ο τρίτος παράγοντας είναι το γεγονός ότι καταφέραμε και απορροφήσαμε το 98% για πρώτη φορά από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ΕΣΠΑ, ρίχνοντας πάνω από 5 δις στην αγορά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, όπου οι εκτιμήσεις που έλεγαν ότι θα έχουμε έλλειμμα, πολύ μεγάλο έλλειμμα, και ακόμα και πρόσφατα το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει για μείον 6% διαψεύστηκαν παταγωδώς. Ούτε βεβαίως είναι τυχαίο το γεγονός ότι δεν είχαμε ύφεση. 2,3 εκτιμούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Οκτώβρη, που μας πέρασε. Δεν είχαμε ύφεση, είχαμε σχεδόν στασιμότητα και άρα δεν μπορείτε να συγκαταλέγετε και τη δική μας κυβέρνηση σε αυτές τις κυβερνήσεις που ουσιαστικά συρρήκνωσαν τον εθνικό πλούτο. Όμως σημασία έχει να δούμε από εδώ και πέρα. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση. Αυτό που έχει αξία είναι ότι η χώρα έχει συμμαχίες στην Ευρώπη, όπως διαπιστώσατε και από τις δηλώσεις Juncker, όχι μόνο από τα αριστερά, αλλά και από τα δεξιά. Και καλό θα ήταν τουλάχιστον, εφόσον αυτές οι συμμαχίες βρίσκονται στο ευρύτερο, στην ευρύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, ας ταυτιστείτε με αυτούς στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια της του Λαϊκού Κόμματος και όχι με κάποιους άλλους ακραίους. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι θα διαψευστούν οι Κασάνδρες, θα κλείσει η αξιολόγηση, θα περάσουμε ένα κρίσιμο κάβο και θα ανοίξει η πολύ κρίσιμη συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Και σας καλώ σε αυτή τη συζήτηση να έρθετε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Πιστεύω όταν κλείσει η αξιολόγηση να έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν θα έχει πια νόημα να συνεχίζετε μια λογική την οποία πρώτος έφερε ο προκάτοχός σας ο κύριος Σαμαράς όλο το προηγούμενο διάστημα, να καρτερά δηλαδή μήπως αποτύχουμε, αλλά να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο και η κριτική δεχτή, οι προτάσεις δεχτές, θα μπορέσει η χώρα να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και να επιστρέψει την ανάπτυξη. Κλείνω λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας μείνει από τη σημερινή συζήτηση βεβαίως οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, αλλά ας μείνει από τη σημερινή συζήτηση ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια χώρα ασφαλής. Ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια χώρα που έχει μια βαθιά κουλτούρα υπεράσπισης αξιών, πανανθρώπινων αξιών, οικουμενικών αξιών, και αυτό ανέδειξε με τη στάση του ελληνικού λαού στην πρωτοφανή προσφυγική κρίση. Η Ελλάδα μέσα σε ένα πεδίο αστάθειας είναι η χώρα εκείνη που ανοίγει την αγκαλιά της στο διαφορετικό, κυρίως όμως που πρωτοστατεί για να υπερασπιστεί αξίες όπως η αξία της δημοκρατίας, όπως η αξία της αλληλεγγύης, η αξία της ανθρωπιάς. Και έχοντας αυτό το πλεώνασμα αξιών, που ίσως κάποιες φορές είναι σημαντικότερο και από το δημοσιονομικό πλεώνασμα το οποίο πριν θεωρήσατε ασήμαντο, έχοντας αυτό το πλεώνασμα αξιών ως πηξίδα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Φέτος η Ελλάδα θα σπάσει κάθε ρεκόρ προσέλευξης ξένων επισκεπτών. Φέτος η Ελλάδα θα ξεκινήσει τη μεγάλη προσπάθεια μετά από 6 χρόνια για την έξοδο από την κρίση, για την αντιστροφή αυτής της πορείας, της πορείας προς την ύφεση, της πορείας προς την απελπισία και την απογοήτευση. Και θα έχουμε τη δυνατότητα το δεύτερο εξάμηνο να έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και για τον ελληνικό λαό. Μια χώρα ασφαλής, μια χώρα η οποία έχει διδαχτεί από την κρίση και θα μπορέσει να οικοδομήσει
ένα καλύτερο μέλλον, διορθώνοντας και τις μεγάλες αστοχίες που μας οδήγησαν στην κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό.